Έχω μαζί μου τον Αποστόλη Κουρουπάκη, φίλο δημοσιογράφο, εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε. Συνήθως είναι αντίθετη η σχέση, γιατί συνήθως με ρωτάς εσύ πράγματα. Όχι πως θα σε ρωτήσω πολλά πράγματα σήμερα, αλλά θα κάνουμε μια κουβέντα. Έτσι κι αλλιώς το συζητάμε πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Είχαμε διάφορα τηλεφωνήματα και τα λέγαμε γενικά. Είναι το Cyscene, το podcast που κάνουμε εδώ στο workspace της Louvana Records. Πλέον το ανοίγουμε και σε άλλους τομείς, δεν καλούμε μόνο μουσικούς. Και επειδή ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε τις κουβέντες που κάνουμε ουσιαστικά και να τις ηχογραφήσουμε και στην κάμερα γενικά. Αποστόλη, ευχαριστώ που ήρθες. Ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ busy άνθρωπος. Σε σημείο που σε γύρευα τόσο καιρό που νόμιζα ότι με μισείς και κάτι έχω κάνει λάθος. Αλλά απ' την άλλη βλέπω το έργο σου, οπότε ξέρω γιατί είσαι τόσο στο χάσιμο. Αλλά βλέπω, όχι στο χάσιμο, ότι είναι, έχεις χάσει το μυαλό σου. Αλλά, είμαι κοντά. Ναι, αλλά ξέρω ότι το έχεις γενικότερα. Πώς νιώθεις? Καταρχάς, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εντωμεταξύ, θα μπορούσαμε να είχαμε ηχογραφήσει όλα εκείνα τα τηλεφωνήματα και να είχαμε ένα έτοιμο podcast. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό αυτή η ιδέα να ανοίξει μια κουβέντα για το τι είναι πολιτισμός, τι θέλουμε να είναι ο πολιτισμός και πώς θεωρούμε ο καθένας από την πλευρά του να τον υπηρετεί αυτή την ιδέα του πολιτισμού που εγώ το έχω γράψει και το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι ούτε μόνο η μουσική, ούτε μόνο το υψηλό θέατρο, ούτε μόνο η υψηλή λογοτεχνία. Είναι η καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Και από εκεί νομίζω ο καθένας κρίνεται από το πώς αλληλεπιδρά με τους άλλους στην καθημερινότητά του. Mm. Βασικά, νομίζω μόνο μία ερώτηση είχα και νομίζω ήταν αυτή. Δηλαδή, τι είναι ο πολιτισμός, και μου το απάντησες τέλεια από το πρώτο λεπτό. Οπότε νομίζω να το κλείσουμε τώρα. Να το κλείσουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι τεράστιο. Όχι, να μην το κλείσουμε, να το ανοίξουμε. Λοιπόν, και το επόμενο που ήθελα να σου πω είναι. Και όντως, βλέπουμε, ειδικά σε αυτόν τον τόπο, ας πούμε, ο πολιτισμός μπαίνει σε μια μοίρα. Εντάξει μωρέ, τώρα δηλαδή πρέπει να κάνουμε πρώτα να δούμε τι θα γίνει με την οικονομία, να κάτσε τώρα με τον πολιτισμό, να δούμε τι θα γίνει με το πόλεμο που γίνεται εκεί, κάτσε τώρα λίγο με τον πολιτισμό, να δούμε τι θα γίνει με το ένα, με το άλλο και ο πολιτισμός τώρα. Αλλά αυτό που χάνουμε, ας πούμε το point δηλαδή που χάνουμε εκεί, βάσει και αυτόν που είπες εσύ, είναι ότι είναι κάτι που δεν είναι πολιτισμός μέσα σε όλα αυτά. Είναι κάτι που δεν, ας πούμε, αν το πούμε πολιτισμός είναι τέχνη, ας πούμε, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στον τρόπο που ζούμε. Δηλαδή η ποίηση, για παράδειγμα, δεν είναι κάτι που μπορεί να διακατέχει την κάθε μας κίνηση σε αυτή τη ζωή. Και εγώ καταλαβαίνω από τον τρόπο που βλέπω, που γράφεις και για όλα αυτά τα θέματα, ότι, και που έχουμε μιλήσει, ότι με αυτόν τον τρόπο το βλέπεις και εσύ, ας πούμε, η ματιά η δικιά σου, δηλαδή η δημοσιογραφική είναι αυτή. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, όπως όλα είναι πολιτική στη ζωή μας, έτσι και όλα είναι πολιτισμός στη ζωή μας. Το ότι μπορεί για έναν λόγο να θεωρεί κάποιος ότι πολιτισμός είναι μόνο η θεατρική παράσταση, μόνο η μία καλή συναυλία ή μόνο η μία καλή συζήτηση για ένα λογοτεχνικό ή άλλο βιβλίο, αυτό είναι μία στρέβλωση, γιατί ουσιαστικά βγάζεις από τη βάση του, κατά την άποψή μου, την έννοια της λέξης πολιτισμός. Πολιτισμός είναι ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος συμπεριφέρεται απολύτιστα, ας είναι και ο καλύτερος μουσικός, ας είναι και ο καλύτερος συγγραφέας, ας είναι και ο καλύτερος ηθοποιός. Άρα, πολιτισμός, Λευτέρη, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι οτιδήποτε μας κάνει να έχουμε μία διαφορετική οπτική για τα πράγματα. Οτιδήποτε μας φτιάχνει μία, αν θέλεις, διαφορετική αισθητική, που μπορεί η δική σου από τη δική μου να είναι διαφορετική, αλλά να μπορούμε να τη συζητήσουμε και να δούμε γιατί εσύ το βλέπεις έτσι και εγώ γιατί το βλέπω με έναν άλλο τρόπο. Η συζήτηση. Η συζήτηση, δηλαδή. Η συζήτηση είναι η βάση του πολιτισμού και η βάση των ανθρωπίνων σχέσεων. Άρα βλέπεις, μοιραία, πάντα επιστρέφουμε στον άνθρωπο. Και στην Κύπρο, επειδή ζούμε στην Κύπρο και μιλάμε για την Κύπρο, δεν είναι ότι έχει μπει σε δεύτερη μοίρα ο πολιτισμός. Είναι ότι δεν νομίζουμε ότι ο πολιτισμός είναι το υψηλό νόημα. Ναι. Κάπως αποκόπτουμε τον εαυτό μας από αυτό. Ακριβώς. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μορφωμένοι, οι οποίοι όμως παρακολουθούν παραστάσεις θεατρικές
Και βγαίνεις έξω και σου λένε, τώρα, κοίτα να δεις. Που ακούν μου, και θα πω ένα παράδειγμα για το Anima Fest της Σαλαμιού. Μου κάνει φοβερή εντύπωση που είδα μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, ακρότες, με μια αγροτική ζωή, να παρακολουθούν εκείνα τα μικρά φιλμάκια, τα animation, και να βγαίνουν και να λένε, κοίτα να δεις ωραία χρώματα. Δεν κάνα την ανάλυση. Βλέπαν όμως κάτι που τους άνοιγε τον ορίζοντα. Πήγαινε πέρα από το μάτι το βουνό που έβλεπαν τόσα χρόνια. Είδα παιδιά μεταναστών, δεν θυμάμαι το όνομα του, το ονόματά τους, τα γνώρισα, τα οποία λέγανε, α, τι ωραία. Ήταν παιδιά μεταναστών που εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι απολύτιστο. Και όμως αυτά τα παιδιά ήρθαν κοντά στο Γιώργο το Τζαγκάρι και στο χωριό και βλέπανε εκεί τι γίνεται. Πας στο θέατρο και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει η κυπριακή ηθογραφία. Είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε καλά. Από την άλλη λοιπόν πρέπει όμως και το θέατρο ή ο μουσικός ή ο δημιουργός να θέλει συνέχεια να αναβιβάζει το επίπεδο. Να του δημιουργεί μία αισθητική, μία δεύτερη αισθητική, να του λέει, α, κάνουμε και αυτό, μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Οπότε να γίνεται μία, πώς να το πω, ένα συγκερασμός συναισθημάτων. Και από αυτά τα συναισθήματα να βγει ότι η μουσική του Λευτέρη του Μουμτζή μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, γιατί την έχω σκεφτεί. Ναι. Μου την έχει δώσει κάποιος άλλος να τη σκεφτώ. Όχι με μια μουσικοκριτική ότι αν οι νότες και ο τονισμός είναι εξαιρετικός. Ή να το νιώσω ίσως. Ναι. Να μην είναι, δηλαδή, να είναι πέραν τη σκέψη. Γιατί όταν λες, ας πούμε, για τους χωρικούς, ας πούμε, πώς το λέμε. Τους ανθρώπους της Υπαίθρου, π.χ. και λοιπά, που μπορεί να μην έχουν μια αλφαγνώση του πολιτισμού όπως τον εννοούμε εμείς και λοιπά. Απ' την άλλη, και νιώθουν κάτι. Μπορεί να νιώθουν ένα δέος, ας πούμε. Μπορεί να νιώθουν ένα θαυμασμό, μια χαρά. Αυτά τα πράγματα δεν δικαιολογούνται απαραίτητα επειδή σκέφτηκαν κάτι την ώρα που είδαν. Μπορεί να ένιωσαν ένα συνέστημα το οποίο δεν ήταν ανάγκη να εκλογικευτεί. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Και απ' την άλλη, μπορούμε και όμως, θεωρώ, μια καλή παράσταση οποιοδήποτε είδους, ας πούμε, μιας και το πήγαμε εκεί. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είτε θα σε κάνει να νιώσεις κάτι, σίγουρα να νιώσεις κάτι μέσα σου, είτε θα σε κάνει να σκεφτείς έστω τη δικιά σου τη ζωή ή τον τρόπο που βλέπεις εσύ τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Νομίζω αυτό είναι ένα κέρδος, ας πούμε. Βέβαια, βέβαια. Άρα αυτό σημαίνει ότι μεταφέρω τον πολιτισμό, ας πούμε, που βγαίνει από ένα έργο μέσα στη ζωή μου. Το μεταφέρω μέσα μου, το σκέφτομαι, το χρησιμοποιώ. Αυτό που είπες στην αρχή που λένε πώς και είπα εγώ αποκόπτουμε τον πολιτισμό από εμάς και τη ζωή μας, είναι το αντίθετο. Είναι λες και ο πολιτισμός δεν έχει επίπτωση, ας πούμε. Και οπότε πάω στην αρχή με αυτό που είπα, ότι ναι, μπαίνει ο πολιτισμός πολύ πίσω στις προτεραιότητες π.χ. μιας χώρας ή της δικιάς μας, ας πούμε, λες και δεν έχει επίπτωση στις ζωές μας, στη ψυχή μας, στις σχέσεις μας, στον τρόπο που είμαστε, ας πούμε, σαν χώρα. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω, εσύ να μου πεις τι νομίζει αυτό, και επίσης και σαν Ελλαδίτης, ας πούμε, όλα, δηλαδή είναι οι χώρες μας, ας πούμε, είναι... Νομίζω, Ελευθέρη, ότι στην Κύπρο λείπει το όραμα. Το όραμα όχι των καλλιτεχνών, της πολιτείας. Αυτό όμως επηρεάζει και τον καλλιτέχνο, δεν το επηρεάζει. Και επηρεάζει τον καλλιτέχνη και τον επηρεάζει πολλαπλώς. Είτε γιατί με το να μην έχει όραμα και να μην μπορεί να αξιολογήσει, αν θέλεις, κριτικά τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο, πόσα χρήματα δίνω στην μία περίπτωση και πόσα δίνω στην άλλη, πηγαίνουμε όλοι και ζητάμε το μέγιστο. Ή ζητάμε αυτό που εμείς νομίζουμε ότι χρειάζεται απαραίτητος να έχω για να κάνω το καλύτερο. Το καλύτερο, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει με τα χρήματα του. Με το δημόσιο χρήμα. Γιατί είναι λίγο το δημόσιο χρήμα. Άρα αυτό οφείλεται στο όραμα που έχει η πολιτεία για την τέχνη. Ναι. Ενώ αν ήξερες ότι, ας πούμε, για τον κινηματογράφο έχω αυτά τα εκατομμύρια, για το θέατρο αυτά τα εκατομμύρια, για τη μουσική αυτό, τα φεστιβάλ, τα μουσικά που εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα,
πρέπει να μπορώ να δώσω μέχρι τόσα χρήματα. Εσύ ως φεστιβάλ, τι μπορείς να κάνεις περισσότερο για να με βοηθήσεις και εμένα ως χώρα, και αργότερα να έρθω να σκεφτώ, α, ο Φέγγαρος, το λέμε για το Φέγγαρο που είσαι άμεσα εμπλεκόμενος, δημιουργεί, αφήνει ένα πολιτικό αποτύπωμα. Πρέπει αυτό το αποτύπωμα εγώ να το ενισχύσω. Τέτοια πράγματα πρέπει να κάτσει να σκεφτεί ο κάθε υφυπουργός πολιτισμού, ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τον πολιτισμό σοβαρά. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι ότι είσαι στο Φέγγαρο και χρησιμοποιεί το Φέγγαρο επειδή είσαι εσύ. Mm. Θα μου φέρει τον τέλειο τραγουδιστή, τον τέλειο ερμηνευτή, τον τέλειο συνθέτη και θα μου αναβιβάσει εμένα του επαρχιότητο επίπεδο. Mm. Όχι. Γιατί μπορεί εγώ ως καλλιτέχνης να δω αυτό που θα φέρει από το εξωτερικό και να πω, όπα, κοίτα, μήπως μπορώ και εγώ να δω πώς μπορώ να κλέψω. Mm-hmm. Και να αντιγράψω με την καλή έννοια και να το φέρω στα μέτρα τα δικά μου και σιγά σιγά, βήμα το βήμα, να γίνω και εγώ κάτι πολύ σημαντικό, να γίνω και εγώ κάτι στο χώρο σημαντικό. Ναι. Να με ακούνε στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Βραζιλία, οπουδήποτε. Σε ένα εμπορικό επίπεδο μιλάμε τώρα, αλλά βέβαια αυτό περικλεί και ένα άλλο επίπεδο μέσα που έχει να κάνει με το... με την ποιότητα της τέχνης αλλά και της επικοινωνίας π.χ. που ναι. υπάρχει μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού, δηλαδή με τους τρόπους που γίνεται αυτή η επικοινωνία. Ακριβώς. Είτε μουσικά, είτε λεκτικά, είτε σαν performance, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή ναι. αυτό λες, ότι μπορούμε να μάθουμε πράγματα. Ακριβώς. Ναι, ναι, και μη μας φοβίζει το εμπορικό. Ναι. Δεν πήγε κανείς, δεν είναι κανείς, ας πούμε, ο οποίος λέει ότι τα θέατρα πρέπει να παίζουν άδεια και να κάνουν την υπέρτατη τέχνη. Mm. Και τα θέατρα πρέπει να ζήσουν, πρέπει να γεμίσουν. Το θέμα είναι και οι μουσικοί χώροι και οι γαλερίοι και τα μουσεία μας και οι πινακοθήκες. Πρέπει όμως να υπάρχει μια ωραία σύμπλευση της ποιότητας, όποια και να είναι αυτή η ποιότητα. Νομίζω γι' αυτό πάλι είναι αισθητική. Mm. Οτιδήποτε είναι, χαλάει μια αισθητική. Γιατί δεν είναι, για μένα προσωπικά, δεν είναι υποκειμενική έννοια η αισθητική. Έχει μια αντικειμενικότητα. Το μπορεί να μην μου αρέσει, δεν σημαίνει ότι αισθητικά δεν είναι καλό. Mm-hmm. Μπορεί να μην μου ταιριάζει. Άρα η δημιουργία μιας αισθητικής στον καλλιτέχνη, στον δημιουργό, πρέπει να βοηθιέται και από το κράτος. Και από το όραμα που έχει για το τι είναι μουσική, παραδοσιακή μουσική. Παραδοσιακή χωρή. Σύγχρονη τζάζ στην Κύπρο. Πώς ενισχύει ότι σύγχρονη τζάζ στην Κύπρο? Γιατί δηλαδή εμείς πρέπει να κάνουμε μόνο το χορό της Καντήλας και δεν ξέρω τι άλλο? Όχι. Έχουμε και ανθρώπους, καλλιόρα εσύ, mm-hmm. που κάνουν και σύγχρονη μουσική. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Ενώ επειδή πιάνουμε και από το... π.χ. που είπε στη μουσική της Καντήλας, δηλαδή από την παράδοση, ας πούμε, και το τι εστί η παράδοση σε αυτή τη χώρα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, άρα ξέρω ότι γενικά έχεις μια αρκετά καυστική πένα, την οποία απολαμβάνω, γιατί όντως έχουμε πολλά θέματα τα οποία χρειάζονται συζήτηση και γράψιμο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, βρίσκεις, ας πούμε, στην Κύπρο πράγματα που να εξημερώνουν, ας πούμε, αυτό το... Δηλαδή να σε γεμίζουν πραγματικά. Πάρα πολλά, Λευτέρη. Πάρα πολλά. Και αυτό είναι το κρίμα. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν και δημιουργοί και προσπάθειες που όλη αυτή τη μαυρή, αν θέλεις, τα πολιτιστικά, που πολλές φορές και εμείς λίγο έτσι εν είδη γκρινιάριδων. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι τα φεστιβάλ. Είναι τα καλοκαιρινά φεστιβάλ όλα. Mm-hmm. Έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Έχουν είτε μουσικά είναι, είτε με πια πιο ευρείας μορφής. Έχουμε μουσικούς καλούς, έχουμε ηθοποιούς καλούς, οι οποίοι παίζουν με την ψυχή τους, είτε ένα όργανο, είτε τραγουδάνε, είτε στο σανίδι. Έχουμε δυναμικό. Έχουμε ένα κινηματογράφο ο οποίος αρχίζει και μας δείχνει τι μπορεί να κάνει. Έχουμε εικαστικούς, έχουμε χορογράφους, χορευτές. Έχουμε ωραία πράγματα. Και όλα αυτά πρέπει να μπουν λοιπόν κάτω από μια σοβαρή ομπρέλα ενός υφυπουργείου πολιτισμού, να κάτσει το υφυπουργείο με τους λειτουργούς, οι οποίοι είναι λίγοι, έτσι, δηλαδή ο καθένας κάνει 47 πράγματα. Άρα όλα αυτά λοιπόν, τα ωραία πράγματα που υπάρχουν,
να δούμε πώς μπορούμε να τα αναπτύξουμε και να αφήνουμε και να δημιουργήσουν τον Κυπριακό, αν υπάρχει, που τέλο πάντων για άλλη ζήτηση, τον εν Κύπρο πολιτισμό. Να, γιατί είναι πάλι μεγάλη κουβέντα. Άρα όμως θα έλεγες ότι εγώ πιστεύω από τη δική μου πλευρά και οπτική ότι είμαστε στην καλύτερη ίσως εποχή που έχουμε υπάρξει καλλιτεχνικά. Θα το πω με σιγουριά μουσικά. Δηλαδή δεν έχω κάτι να δω πίσω και να ζηλέψω «Α, τον καιρό μας ή τον καιρό πριν από μένα ή ξέρω εγώ ήταν αυτό και τώρα δεν το έχουμε». Ναι, και έχω να πω ακριβώς το αντίθετο. Και το βλέπω και με πολλά άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα έχω να το πω με τη μουσική, ας πούμε, ότι πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο το οποίο είναι το καλύτερο που ήμασταν μέχρι τώρα. Αυτό το μπορώ να το πω με μεγάλη σιγουριά, ας πούμε. Να σου πω όμως, ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο στάδιο, γιατί δεν έχω μέτρο σύγκρισης. Mm-hmm. Μέσα από τότε που... Από τότε που είμαι στην Κύπρο, τα 12-13 χρόνια. Δεν ξέρω τι συνέβαινε, δηλαδή, τη δεκαετία του... την πρώτη δεκαετία του 2000 mm-hmm. ή το 1990. Σίγουρα είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Ναι. Σε ένα επίπεδο το οποίο υπάρχει δημιουργία, υπάρχει έγνοια. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει και μία που πρέπει να καταπολεμηθεί, μία εσωστρέφεια. Mm-hmm. Που πρέπει ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, να γίνει λίγο πιο εξωστρεφής. Πριν έρθεις ήταν πιο πολύ εσωστρέφεια και πιο λίγη δημιουργία. Okay. Γι' αυτό το λέω αυτό. Άρα βλέπεις αυτό που εμένα μου λείπει, έχεις εσύ και το συμπληρώνεις. Ναι. Η εσωστρέφεια είναι λίγο... Μας λείπει η εξωστρέφεια, συγγνώμη. Και όταν λέω εξωστρέφεια εννοώ να κατέβει και ο δημιουργός και στον κόσμο κάτω. Mm-hmm. Για να φέρει τον πολιτισμό στη βάση του. Για να φέρει τη μουσική στη βάση του. Και εκεί να κριθεί ο μουσικός, ο ηθοποιός. Και όχι από τις στήλες των κριτικών. Μάλιστα. Και από τις εφημερίδες. Αυτό πιστεύεις είναι ίσως ένα παράγωγο μιας... Εγώ θα το έλεγα ότι... Δηλαδή, άμα προσπαθήσω να βρω τη ρίζα αυτής της εσωστρέφειας που λες, θα έλεγα ότι καταλήγει σε μια κάποιο είδους ανασφάλεια. Δηλαδή, ναι. Και ανασφάλεια μπροστά της έχει ίσως το προσωπείο του «είμαι τελειομανής» ή το προσωπείο του «θέλω να κάνω κάτι περισσότερο από αυτά που γίνονται εδώ», «θέλω να δείξω κάτι περισσότερο», που και αυτό είναι σεβαστό, αλλά το θέμα είναι, νομίζω, σε αυτή την προσπάθεια και την υπερπροσπάθεια, όπως είπες και εσύ πριν, ίσως χάνεται μια ουσία. Mm-hmm. Και η ουσία είναι το πόσο εγώ επικοινωνώ με το κοινό. Άρα, όπως είπες και εσύ τώρα, πόσο εγώ έρχομαι στο ύψος του κοινού για να επικοινωνήσω συναισθηματικά με αυτό το πράγμα. Να επικοινωνήσω διανοητικά με αυτό το πράγμα. Κατάλαβα τι λες. Νομίζω ότι η ανασφάλεια έχει να κάνει, Λευτέρη, και με κάτι άλλο. Πέρα από όσα είπες. Έχει να κάνει και με το ένα αίσθημα κατωτερότητας που υπάρχει. Ωραία. Δηλαδή, για την Κύπρο είναι καλό. Okay. Και εκεί αυτό αυτομάτως σε εγκλωβίζει. Ναι. Και εγκλωβίζει και εμένα πολλές φορές στη δουλειά μου. Λέω, εντάξει, για εδώ που είμαι, καλό το κείμενο. Είναι λες και προσπαθείς να κάνεις κάτι, να μοιάσει με κάτι από έξω, αλλά για την Κύπρο είναι καλό. Ναι. Και εκεί έρχεται και δένει αυτό που λέμε το μεγαλοειδεαλισμό. Βλέπω ότι πώς γράφουν, ας πούμε, οι New York Times, λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε ονόματα, μια μεγάλη φήμη του εξωτερικού, και λέω, α, να κι εγώ να το μιμηθώ. Και το κάνω με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό και καθόλου καλό για την Κύπρο. Ναι. Άρα μέτριο. Άρα αυτή η μετριότητα δεν αξίζει στην Κύπρο. Δεν αξίζει στους δημιουργούς τους Κύπριους και τις Κύπριες δημιουργούς. Άρα η ανασφάλεια έρχεται και από αυτό, ότι αφού εντάξει, εδώ είμαστε, 100 βλέπουν θέατρο, 50 ακούνε δίσκους. Δεν είναι έτσι. Άρα είναι, ίσως δεν βγαίνει ο χαρακτήρας που βγαίνει, δεν είναι αυθεντικός, ούτως ώστε... Γιατί εγώ θεωρώ ότι η αυθεντικότητα είναι ένα καταμάχητο στοιχείο. Mm-hmm. Οπότε όταν μια παράσταση, λέω τώρα παράσταση για να τα πιάσω όλα μέσα, ας πούμε, ένα έργο, έχει αυθεντικότητα, δεν νομίζω ότι είναι συζητήσιμο το αν είναι καλό για την Κύπρο ή όχι. Ακριβώς.
αν είναι καλό για την Κύπρο ή όχι, συζητιέται άμα κάτι μπορεί να, μένει, να μην έχει βάλει μια ουσία. Δηλαδή, όταν η ουσία χτυπήσει πραγματικά, και θεωρώ ότι η αυθεντικότητα είναι το όπλο με το οποίο θα χτυπήσει η ουσία, τότε δεν υπάρχει συζήτηση. Ακριβώς. Δεν υπάρχει σύγκριση βασικά. Γιατί προφανώς για να υπάρχει σύγκριση με το εξωτερικό και για την Κύπρο και όλο αυτό, σημαίνει ότι κάπου το πράγμα προσπαθεί να είναι κάτι άλλο. Δεν είναι αυθεντικό του δημιουργού του. Οπότε νομίζω εκεί κολλάμε κάπως. Γιατί ναι, η ξενομανία μας από τα 80s, 90s ας πούμε, και όλα αυτά μας έχει κάνει, ας πούμε, μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο τέλος πάντων. Αλλά απ' την άλλη, και γι' αυτό πάλι πάω πίσω στους νέους, ας πούμε, και λέω το καλύτερο σημείο που είμαστε μέχρι τώρα, γιατί νιώθω ότι υπάρχει αυθεντικότητα. Ακριβώς. Γιατί είναι οι νέοι, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι εικαστικοί, είτε είναι οτιδήποτε, χορογράφοι, χορευτές, είναι, δεν έχουν τα βάρη της ταυτότητάς τους, της εντοπιότητας, και αυτή η εντοπιότητα που μπορεί να έχουν βγαίνει, όπως είπες και εσύ, αυθόρμητα. Βγαίνει μέσα από μία, έτσι είμαι, αυτό είμαι. Έτσι θέλω να δημιουργήσω. Και είναι όλα μέσα. Και είναι όλα μέσα. Από τις σπουδές μου στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Γαλλία, ξέρω εγώ, στο Ολλανδία, οπουδήποτε. Δεν θα καταπιέσει την ταυτότητα, τον αυθορμητισμό του για να ικανοποιήσει κάτι άλλο. Άρα ερχόμαστε σε... Και αυτό γίνεται αντιληπτό από τον απλό κόσμο. Δηλαδή, δεν θα κάτσει τώρα, νομίζω, ένας 25χρονος να σκεφτεί, ή μία 25χρονη, να σκεφτούν πω ποια είναι η ταυτότητά μου τώρα εμένα, τι πρέπει να δώσω. Θα κάτσει στην παρτιτούρα, θα γράψει τους στίχους, θα κάτσει στο κείμενο και θα γράψει το κείμενο, στον καμβά και θα ζωγραφίσει, γιατί έτσι θέλει. Γιατί έτσι αισθάνεται. Δεν θα σκεφτεί, όπως παλαιότερα φαντάζομαι, το πολιτικό, το... Να δείξω, και πολλές φορές να δείξω ότι είμαι και Κύπριος. Η πολλή σκέψη, εγώ νομίζω. Η πολλή σκέψη. Ναι. Αυτό, δηλαδή, οι γενιές οι δικές μας, ας πούμε, κουβάλισαν πολύ βάρος με αυτό το πράγμα του τι πρέπει να είναι και πώς θα είναι και στο τέλος να μην βγαίνει τίποτα. Γιατί έχω χαθεί μέσα στη σκέψη και μέσα στο ψάξιμο, ο αυθορμητισμός έχει πεθάνει και είναι όλα ένα πρέπει και στο τέλος μα τελικά είμαι τελειομανής εγώ, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω γιατί όλο αυτό το πράγμα, και ο άλλος έχει ξεπετάξει ήδη ένα δίσκο, ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Και εσύ μετά λες, φίλε, εγώ τι έκανα, πού ήμουν. Ναι. Άρα αυτό είναι ο αυθορμητισμός, ο οποίος δαμάζεται όταν υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο, όταν υπάρχει η γνώση, η τεχνική. Άρα, και χρησιμοποιείται. Ναι, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να γίνω μουσικός. Ναι. Μπορεί να μ' αρέσει η μουσική, αλλά όσο αυθορμητός και να είμαι και να θέλω να γράψω μουσική, εντάξει, δεν θα καταφέρω τίποτα. Ένας όμως μουσικός, ένας άνθρωπος που έχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο, έχει την τεχνική γνώση, ξέρει τι κάνει, θα βγει, θα δώσει τον εαυτό του και αυτός ο εαυτός θα κριθεί από το κοινό. Μουσικόφιλο, θεατρόφιλο, των εικαστικών, οτιδήποτε είναι. Εγώ βλέπω, ας πούμε, το λέω συχνά, πόσο ωραίες χορευτικές δουλειές έχουμε. Πόσο ωραίες χορευτικές δουλειές έχουμε. Είναι άλλες που... μάλλον λάθος. Πόσο ενδιαφέρουσες χορευτικές δουλειές έχουμε. Πολλές δεν τις κατανοώ. Αλλά αντιλαμβάνομαι, βλέποντάς τες, ότι κάτι θέλει να πει το. Είναι αυτό. Μου έχει δώσει ένα συνέστημα. Μπορώ μετά να καθίσω και να συζητήσω και να πω γιατί. Αλλά δεν έχω φύγει για να πω τώρα τι είδα. Έχω φύγει και να δω και τι είδα, αλλά υπάρχει μια αγνότητα. Ένας αυθορμητισμός που σύν το χρόνο, γιατί ο καθένας κάνει και μία και δύο και δεύτερη δουλειά και τρίτη δουλειά, ενώ προχωράει η δημιουργικότητά του. Αυτό είναι ένα κάτι άλλο. Χτίζει σιγά σιγά χτίζει έναν καλλιτεχνικό κόσμο. Χτίζει το δικό του δημιουργικό κόσμο και όπου φτάσει. Αυτό είναι πάλι, και αυτό είναι σημαντικό, και ήθελα να το πω γιατί πρέπει να αφήσεις τον εαυτό, ας πούμε, σαν καλλιτέχνη, να αφήσεις τον εαυτό σου να κάνει λάθη, να κάνει το πρώτο βήμα και μετά το δεύτερο και μετά το τρίτο.
Δηλαδή, πηγαίνοντας πάλι στις προηγούμενες γενιές, ήταν αυτό. Δηλαδή, ναι, αλλά όταν εγώ κάνω το πρώτο βήμα, πρέπει να είναι σωστό, πρέπει να είναι τέλειο. Ακριβώς. Ενώ αυτό, είναι, αυτό το τσαλάκωμα, ας πούμε, του πρώτου-δεύτερου βήματος, είναι πάλι ακόμα ένα σημαντικό πράγμα που βλέπουμε στις νέες γενιές, ας πούμε, ότι okay, πάμε να κάνουμε αυτό και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Ναι, γιατί αυτή είναι αυτό λέγεται πορεία, ας πούμε, καλλιτεχνική. Και εδώ έρχεται, εδώ πολλές φορές είναι η παγίδα του, που σου είπα προηγουμένως και προηγουμένως, του μεγαλοειδιατισμού. Ναι. Από το πρώτο βήμα να τα κάνω όλα. Ναι. Και μετά, όταν θα έρθει το δεύτερο, να μην έχω κάτι να κάνω. Ναι. Γιατί έχω εξαντλήσει όλη μου τη δημιουργικότητα και όλη μου την ενέργεια σε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο δεν μου έχει αφήσει περιθώρια να σκεφτώ πώς μπορώ να εξελιχθώ. Έτσι είναι. Και αυτό το βλέπουμε πάλι. Δηλαδή, και εγώ μπορώ να το δω και στον εαυτό μου και στο παρελθόν. Δηλαδή, αυτό νομίζω έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη να εμπιστευθείς άλλους. Δηλαδή, ας πούμε, στη μουσική να εμπιστευτείς ένα παραγωγό, στο φιλμ, ας πούμε, να εμπιστευτείς κάποιον άλλον να γράψει το σενάριο. Και εσύ να σκηνοθετήσεις. Okay. Ή εσύ να γράψεις, αλλά να μην σκηνοθετήσεις εσύ την ταινία σου. Καταλάβεις, δηλαδή, αλλά αυτό το πρόβλημα, γιατί το θεωρώ πρόβλημα, ας πούμε, είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το βλέπουμε πια και στον κινηματογράφο τον Κυπριακό. Ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Πολύ σημαντικό. Μπράβο. Δηλαδή, ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν ειδικότητες. Ναι. Άλλο είναι ο σεναριογράφο, άλλη δουλειά του σεναριογράφου, άλλη του σκηνοθέτη, άλλη του παραγωγού. Ναι. Στη μουσική άλλη δουλειά είναι η δική σου, του ερμηνευτή ή του συνθέτη, άλλη είναι του ενορχιστρωτή, άλλος θα κάνει τη μίξη του ήχου. Ναι. Μακάρι να υπάρχει ένας που να τα κάνει όλα. Δηλαδή να είναι ο Νταβίντσι. Αλλά να είναι επιλογή. Να είναι επιλογή και να λέει και να έχει από την αρχή πάρει και τα ρίσκα. Ναι. Και να λέει ότι εγώ τα κάνω όλα, συμφέρω. Ναι. Να ξέρω ότι δεν είμαι και ο Νταβίντσι της μουσικής. Ναι. Ο πανεπιστήμων. Ναι. Ότι μπορώ να τα κάνω. Οπότε να δεχθεί και ότι. Τώρα, φίλε, να καταλάβει από μόνος του. Ναι. Μήπως την επόμενή μου δουλειά πρέπει να εμπιστευθώ έναν καλό. Ξέρω τους τεχνικούς. Εδώ μπαίνει το θέμα της συνεργασίας, το θέμα της κοινότητας. Ναι. Της αλληλεγγύης, της ανταλλαγής. Ακριβώς. Όλα αυτά τα πράγματα που αυτά είναι λες και τώρα τα ανακαλύπτουμε, ας πούμε, σαν καλλιτεχνικός χώρος γενικά. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μπει στο θέατρο, ήταν ίσως λίγο πιο μπροστά, γιατί υπάρχουν πιο ξεκάθαροι ρόλοι κλπ. Ακριβώς. Οι ταινίες τώρα αρχίζουμε, οπότε κάπως είναι και εκεί λίγο μπερδεμένα. Στη μουσική, εντάξει, ούτε καν. Δηλαδή, νομίζαμε πάντα, έχω μια μπάντα, οκ, okay, θα πάω στο στούντιο να ηχογραφήσω και ξέρω εγώ. Και τρώγανα μου το όλο. Εσύ, εσύ που είσαι μουσικός, έτσι. Πόσες φορές μπήκες στον πειρασμό και για οικονομικούς λόγους αλλά και για λόγους αν θέλεις αλαζονίας να τα κάνεις όλα? Πάρα πολλές φορές. Άρα πρέπει να έχεις κάποιον από δίπλα σου να έρθει να σου πει ένα χαστούκάκι. Ναι. Και να σου πει Λευτέρη, εντάξει τώρα λίγο οκ, okay, είσαι καλός αλλά ναι. Μήπως αυτό να το κάνει κάποιος που είναι η δουλειά του. Ναι. Και αυτό το χαστούκάκι με την καλή το λέω με την υπενθύμηση πρέπει να την έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Ναι. Γιατί και ο άνθρωπος είναι και είμαστε και αλαζονικά όντα. Είναι και αυτό, είναι και το θέμα της εμπιστοσύνης, είναι και το θέμα κάπως να πούμε εγωισμού, δηλαδή, ξέρεις, γιατί σε κάποια φάση στη μουσική υπήρχε και αυτή το ρεύμα, το DIY, ας πούμε. Μάλιστα. Οπότε, αυτό έπιασε καλά, να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, do it yourself κλπ. Κλπ. Αλλά μετά αυτό παραπήγε, δηλαδή και σε κάποιους χώρους, ας πούμε, πλέον είναι εντελώς ισχύει αυτό. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις να κάνεις και το ένα, πρέπει να ξέρεις και το άλλο και όλο το φάσμα. Οκ, okay, εντάξει, το promotion σου να ξέρεις να τα κάνεις τα Instagram σου μόνος σου, οκ. Okay, αλλά δεν σημαίνει ότι όλο το από πίσω πρέπει είτε να το κάνεις μόνος σου, είτε να μην το κάνεις καθόλου και να λες, μα δεν το έχω, ας πούμε. Ναι. Ναι, κάποια πράγματα δεν τα έχω. Και σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας, μετά δημιουργούνται και κοινότητες. Και πρέπει να αρχίσουμε και συζητάμε για τα προβλήματα. Ναι. Και αρχίζουμε και πάμε και πια στα συνδικαλιστικά μας. Ναι. Δηλαδή, ενώ όταν είσαι μόνος σου, μόνος μου είμαι. Μόνος μου νιώθω. Μόνος μου νιώθω, ναι. Άρα δεν περιμένω και τίποτα από κανέναν. Ναι.
Κάθε μέρα πασχίζεις όμως για να κάνεις τη δουλειά σου. Όταν είμαστε πολλοί, μοιραζόμαστε προβληματισμούς. Είμαστε πιο εμφανείς στα μάτια της πολιτείας. Mm-hmm. Δεν είμαι ένας ο Λευτέρης Μουμτζής ο μουσικός. Ναι. Είμαι ο Λευτέρης, είναι ο Γιάννης, η Νίκη, η Μαρία, οποιοδήποτε. Είμαστε πολλοί, παιδιά, ακούστε μας. Με αυτά τα θέματα, ναι, ας πούμε. Είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, είτε είναι οτιδήποτε. Άρα είναι σημαντικό και για την καλλιτεχνική δημιουργία αυτή καθ' αυτή και για την ιδιοσυστασία, την επαγγελματική άνθεση. Για τα χρήματα, για τα ένσημα, για τα φορολογικά. Αλλά και για να δώσουμε και σημασία στο επάγγελμα μας. Ναι, και να έρθει μετά και να έρθει και η νοικοκυρά ή ο άνθρωπος που είναι στο σπίτι του, ο Εργένης, οποιοδήποτε που δεν έχει μουσική πολιτιστική έγνοια, να πει επειδή αυτοί γιατί φωνάζουν, ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ναι. Δηλαδή, κάνουν αυτοί. Ναι, δηλαδή τότε με το COVID, με τα επιδόματα, εγώ περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, πολύ πιο δυναμικές αντιδράσεις. Να μην παίξουν τα θέατρα. Ναι. Δηλαδή, όχι, φίλε, δεν θα παίξουν με 50 θεατές, να μην παίξουν σειρές. Δηλαδή, παιδιά, είμαστε εδώ, ακούστε μας. Ναι. Αλλά έχουμε κάπως αυτό, τις περισσότερες φορές έχουμε αυτή του ζητιάνου, ας πούμε, την προσέγγιση. Α, μας δίνετε τώρα 50, okay, 50, ναι. Μας δίνετε 900 ευρώ, 800, okay, θα πάρω. Δυστυχώς. Αλλά αυτό ξεκινάει πάλι από όλο αυτό που λέμε από πριν. Ξεκινάει, να σου πω, για να μην είμαι άδικος. Μπορεί να ξεκινάει και από την ανάγκη του καθένα να ζήσει την οικογένειά του, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, ναι. Είτε έχει οικογένεια, είτε δεν έχει, γιατί δεν τα ξεχωρίζω. Είτε ο Εργένης, είτε η Εργένησα, είτε ο οικογενειάρχης, είτε η οικογενειάρχησα. Οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου είναι εκεί και δεν κάνουν διακρίσεις οικογενειακής κατάστασης. Μπορώ να καταλάβω ότι πρέπει να ζήσω. Άρα. Ό,τι πάρω θα ζητήσω και ό,τι μου δώσουν καλώς. Mm-hmm. Δεν είναι. Όμως πρέπει να πάμε και σε ένα βήμα παρακάτω. Συνδικαλιστικά πια. Ενωμένα. Mm-hmm. Ότι όχι, Αποστόλη. Δεν θα πάρεις ό,τι σου δώσουν. Γιατί δεν ζητιανεύεις, δουλεύεις. Mm-hmm. Θα έρθουμε εμείς συνδικαλιστικά και όλοι μαζί θα βοηθήσουμε όχι εσένα τον Αποστόλη. Όλους. Mm-hmm. Και ένα θέμα που είναι και των ημερών. Το στάτους του καλλιτέχνη. Μα εγώ το ακούω τόσα χρόνια το ακούω και ειλικρινά έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Δεν έπρεπε να έχει λυθεί. Οι συλλογικές συμβάσεις στο ιδιωτικό θέατρο, στο ελεύθερο θέατρο. Είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί σωστά η αγορά. Δεν υπάρχουν αδικίες. Και είμαστε στους μουσικούς. Δεν ξέρω πώς φορολογικά πώς ενημερώνεστε, πώς είστε. Δεν υπάρχουν θέματα, παίζουν όλοι μουσική με τα σωστά, με τις σωστές απολαβές. Όχι. Πού είναι αυτή η φωνή, η ομαδική. Και να πει δεν μπορεί να παίζει φίλε μπουζούκι σε μια ταβέρνα και πάρει 20 ευρώ, 25, 30 και είσαι εντάξει. Και να παίζει να είσαι 25 χρονών και να περιμένεις το 20άρικο της βραδιάς. Και να μην μπορείς και να το δικαιολογήσεις. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν τα αγγίζουμε. Δεν τα αγγίζουμε και είναι κρίμα. Δηλαδή, μουσικοί πόσοι παίζουν κάθε βράδυ στη Λευκοσία, νομίζω έχει κάθε γωνιά και οργανοπαίχτη. Μα είναι σωστή η εργασιακή του όρη. Συμβαίνει κι αλλού αυτό. Αν πάει ένας έλεγχος, ας πούμε, του τμήματος εργασίας, θα τα βρει όλα εντάξει. Καταλάβεις, δηλαδή είναι πράγματα που είναι πολύ βασικά. Είναι δικαιώματα. Ο άλλος δεν μπορεί να παίζει μες στον καπνό και στο αλκοόλ και να παίζει την κίνδυνη και να παίρνει 50 ευρώ. Θα τα πάρει γιατί πρέπει να ζήσει την οικογένειά του, τον εαυτό του. Πρέπει να υπάρχει μια συλλογικότητα που να πει: Ωπ, έλα εδώ, Λευτέρη, που παίζεις το βράδυ και σου βγαίνει ο πάτος σου. Κακή έκφραση αυτή. Ναι, και ταλαιπωριέσαι. Πληρώνεσαι σωστά. Είσαι δηλωμένος. Αν ο μηγέντος σου συμβεί κάτι, mm-hmm. έχουμε το γεσί, ευτυχώς. Αλλά ξέρω εγώ. Και το ίδιο στο θέατρο, στο ελεύθερο θέατρο. Το ίδιο είναι η καστική. Σε μια ομαδική έκθεση.
πνευματικά δικαιώματα. Ναι. Πού είναι τα πνευματικά δικαιώματα? Εγώ μπορώ να πάρω το δίσκο σου και να το βάλω που θέλω. Καλά, μην μου λες για αυτήν την ιστορία, γιατί για μένα, οπότε το σκέφτομαι, ποια είναι η κατάσταση. Ναι, δηλαδή, εγώ σε ξέρω και θα πω, εντάξει, είναι του Λευτέρου ο δίσκος, δεν πειράζει. Θα κάνω εγώ τη δουλειά μου και θα το βάλω. Ναι. Και μετά, άντε, εσύ τώρα από Λευτέρη τρέχα να με κυνηγήσει. Δηλαδή, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αφορούν ένα συλλογικό όργανο. Το οποίο να ενδυναμώσει και να βοηθήσει τον καθένα και την κάθε μία. Όχι όμως εν είδη πολιτικού μανιφέστου. Αριστερό, δεξιό, κεντρό, κάτω, πάνω, κίτρινο, άσπρο, μπλε, μαύρο, κόκκινο. Όχι. Ανθρώπινο δικαίωμα η εργασία. Ανθρώπινο δικαίωμα η ασφάλιση. Ανθρώπινο δικαίωμα η σωστή αμοιβή. Ποιος θα διεκδικεί αυτά? Μπορεί να τα διεκδικούν κάποιοι και εγώ να μην το γνωρίζω. Και απολογούμε εκ των προτέρων αν υπάρχει αυτή η συλλογικότητα. Που το κάνει και εγώ δεν το ξέρω. Όσο οφείλα να το ξέρω, αλλά δεν το ξέρω. Αποστολή μου, νομίζω έβαλες κάτω κάποια πάρα πολύ κέρια προβλήματα του καλλιτεχνικού κλάδου, τα οποία σίγουρα δεν ξέρω απαντήσω εγώ, παρόλο που ξέρω σίγουρα για το δικό μου τομέα, αλλά πάλι δεν είναι η ώρα για να σχολιάσω. Αλλά το θέμα είναι ότι ακούστηκα. Εντάξει, ξεκινήσαμε από το θέμα του οράματος ουσιαστικά, ναι. Και κάπως καταλήξαμε εδώ. Είπαμε ότι τελικά βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μια καλή περίοδο, ότι γίνονται πράγματα από ένα μέρος, ας πούμε, μέσα στον άνθρωπο, το οποίο είναι πιο, ας το πούμε, ακομπλεξάριστο αυτή τη φορά, και πιο ελεύθερο και πιο αυθεντικό. Αυτό ήταν το θέμα που έθιξα εγώ, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε πλέον, και ώστε να μην σχολιάζεται, ας πούμε, σαν καλό για Κυπριακό ή όχι. Και θίξαμε και τα προβλήματα, τα οποία είναι πράγματα τα οποία πλέον είναι και σε πολιτικό επίπεδο, ας πούμε. Ναι, συγγνώμη, σε κόπτω, Λευτέρη. Γιατί επιστρέφουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Πολιτισμός είναι ο άνθρωπος. Ναι. Και η ευημερία του, η αισθητική ευημερία του, η ησυχία του. Mm-hmm. Ησυχία, όχι με την έννοια να κάσω στα αυγά μας. Να είμαι μέσα μου ήσυχος και να μπορώ να πολεμήσω και να διεκδικήσω, γιατί είμαι άνθρωπος και έχω δικαιώματα. Αυτό πρέπει να καταφέρνει ο πολιτισμός. Να μας δημιουργεί τη συνθήκη του θέλω να πολεμάω. Ακούγοντας αυτή τη μουσική, ακούγοντας αυτό το έργο, αυτό το πίνακα, θέλω να πολεμήσω. Για τη ζωή. Για τη ζωή. Την ίδια. Εγώ αυτό νομίζω. Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λευτέρη.